Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, οι εξελίξεις στο προσφυγικό μεταναστευτικό αυτή την περίοδο είναι πυκνές με αλλεπάλληλες ανθρώπινες τραγωδίες. Στο Αιγαίο, στον Εύρο, στην Εγνατία συμβαίνουν πολύ νεκρά δυστυχήματα με μετανάστες, πρόσφυγες, όπου όπως αποκαλύπτει και η εφημερίδα μας σήμερα, δεν είναι καθόλου μεμονωμένα. Πρόκειται για δράση κυκλωμάτων και στη χώρα μας που ακολουθώντας επικίνδυνα δρομολόγια επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν την κόλαση του πολέμου όμως τελικά χάνουν τη ζωή τους. Αλλά και το δράμα των προσφύγων στο δρυμή ψύχος στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας αποτελεί ακόμα ένα πιστήριο. Όλα αυτά εκθέτουν όσους ανάμεσά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι αστικές κυβερνήσεις που επιχειρούν να ξεκόψουν, να αποσπάσουν όλα αυτά από την πραγματική τους αιτία, τους υπεριαλιστικούς πολέμους και ανταγωνισμούς, τις επεμβάσεις, τους βομβαρδισμούς. Ας τους πούμε μετανάστες, είπε πρόσφατα ο υπάτος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπορέλ. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις, μαζί και οι ελληνικές, τόσο η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, μιλούν για παράνομους παράτυπους μετανάστες. Όλοι τους επιχειρούν να κρύψουν ότι πρόκειται για πρόσφυγες θύματα των επεμβάσεων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αστεί γραφιάδες και επιτελεία ισχυρίζονται προκλητικά ότι επειδή δεν περνούν καλά στη Μέση Ανατολή και την Ασία, έρχονται ως μετανάστες στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια χυδαία επιχείρηση ξεπλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεών της, των συμμάχων τους, για να εμφανιστούν ως ανήξεροι για τα εγκλήματα που οι ίδιοι διέπραξαν στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ουκρανία και αλλού. Αφού τους βομβάρδισαν ανηλαιώς, αφού τους ξερίζωσαν από τον τόπο τους για τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς, για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων τους, εποφθαλμιώντας τον έλεγχο αγορών, ενεργειακών πηγών και αρτηριών, τώρα προσποιούνται ότι πού τους ξέρουν, πού τους είδαν. Με διάφορους τρόπους επιχειρούν να θολώσουν τα νερά. Τα επιτελεία τους μάλιστα τελευταία ανακάλυψαν και τη λεγόμενη κλιματική λέει μετανάστευση. Ακόμα και αν ομολογούν ότι δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ των ακραίων κλιματικών συνθήκων και της μετανάστευσης, επικαλούνται ότι η αλλαγή του κλίματος πολλαπλασιάζει τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους εκτοπισμούς, παίρνοντας αυτούς ως δεδομένο, λες και δεν προέκυψαν και αυτοί από τους βομβαρδισμούς που δολοφόνησαν μαζικά κόσμο, που ισοπαίδωσαν ολόκληρες πόλεις και περιοχές, που διαμέλυσαν χώρες, που ξερίζωσαν από τον τόπο τους ολόκληρους πληθυσμούς, που έστειλαν αυτούς τους ανθρώπους μαζικά στην ανεργία και στην αβεβαιότητα. Όλα αυτά τα εγκλήματα λοιπόν των υπεριαλιστών, των μεταξύ τους ανταγωνισμών, είναι που οδηγούν στην προσφυγιά. Άλλωστε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και αστικές κυβερνήσεις δεν απορρίπτουν συλλήβδην την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Αντίθετα, τη θεωρούν πρώτης τάξης εργαλείο άσκησης πιέσεων και εκβιασμών σε ανταγωνιστές τους. Γι' αυτό κατευθύνουν με σκοπιμότητα ροές προσφύγων, επιδιώκοντας την αμφισβήτηση συνόρων, τη διεκδίκηση εδαφών, την κατοχύρωση των ενεργειακών σχεδιασμών τους. Η εργαλειοποίηση δεν γίνεται μόνο από την αστική τάξη της Τουρκίας, με τα περσινά βέβαια γεγονότα στον Εύρο, ούτε μόνο από τη Λευκορωσία και την Πολωνία με τις ροές αυτών των ημερών στα σύνορά τους. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε έχει ανάγκη σε επιστήμη την εργαλειοποίηση των προσφυγικών κυμάτων με στόχο τη διείσδυση των ομίλων της σε τρίτες χώρες που έχουν μεγάλη γεωπολιτική σημασία και οι οποίες βρίσκονται πέριξ του Αφγανιστάν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην περιοχή του Σαχέλ και στην Αφρική. Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με το πρόσχημα να παραμείνουν οι πρόσφυγες στις χώρες τους. Έτσι συγκροτεί τα λεγόμενα καταπιστευματικά ταμεία, δηλαδή βάζουν οι χώρες μέλη των ταμείων αυτών χρήμα και έχουν ο καθένας ανάλογα με τον παρά του τον πρώτο λόγο για το ποιοι όμιλοι θα ανοικοδομήσουν βομβαρδισμένες χώρες και περιοχές ή θα χτίσουν πάνω στα συντρίμμια που άφησαν οι ίδιες οι επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων της. Ταυτόχρονα, μπροστά στο επικείμενο προσφυγικό κύμα από το Αφγανιστάν, εντείνονται τα παζάρια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα υπεριαλιστικά κέντρα
για τη διαχείρισή του σε αγαστή βέβαια συνεργασία με τους αποκρουστικούς Ταλιμπάν. Στο όνομα της εκπαίδευσης αστυνομίας, του λιμενικού, του στρατού αυτών των χωρών για την καταπολέμηση δήθεν των διακινητών προσφύγων, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκει πρόσχημα για τον έλεγχο λιμανιών, γεωστρατηγικών περασμάτων, όπως έχει κάνει ήδη με τις στρατιωτικές αποστολές, τις γνωστές EU Navmed Force και την επιχείρηση με το ψευδεπίγραφο όνομα Ειρήνη, ελέγχοντας τα ανοιχτά της Λιβύης. Όσες δε αστικές κυβερνήσεις τρίτων χωρών δεν είναι αρεστές ή έχουν σχέσεις με άλλα καπιταλιστικά κέντρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί επιστρατεύει τη βιομηχανία προσχημάτων και κάλπικης αλακάρτ ευαισθησίας περί παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με κυρώσεις, απειλές, καλοπληρωμένες ΜΚΟ, εκβιασμούς και άλλους μηχανισμούς διεκδικεί να αποσπάσει στις χώρες που έχει βάλει στο στόχαστρό της μεγαλύτερο κομμάτι για τα δικά της μονοπόλια. Την ίδια ώρα, σε άλλες χώρες που προσμένει ωφέλη από τη σύμπραξη μαζί τους, όπως για παράδειγμα με την αστική τάξη της Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πως δεν βλέπει ή αντιμετωπίζει με εκθέσεις και ψηφίσματα ρουτίνας αλλεπάλληλες παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, οργιώδεις παραβιάσεις δημοκρατικών ελευθεριών των λαών, βαφτίζοντας την Τουρκία ως ασφαλή χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και τα κράτη-μέλη της, ανάμεσά τους και η ελληνική κυβέρνηση, τόσο η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ όπως και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, πλειοδοτούν σε στρατιωτικές αποστολές και επεμβάσεις στο εξωτερικό που οδήγησαν στα προσφυγικά δράματα και τους κατατρεγμούς των λαών σε Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία, Ουκρανία και προετοιμάζονται τώρα ακόμα πιο επιθετικά σχέδια. Η Γαλλία, που μάλιστα προβλήθηκε εδώ στην Ελλάδα από όλα τα αστικά κόμματα ως δήθεν το περιστέρι της ειρήνης και ο εγγυητής της σταθερότητας για να ξεπληθεί η επικίνδυνη, επιθετική και καθόλου αμυντική ελληνογαλλική συμφωνία, είναι αυτή που σήμερα μέσα από την επικείμενη γαλλική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρωταγωνιστεί στην προώθηση ιδιαίτερα επιθετικών σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η λεγόμενη στρατηγική πηξίδα, το σχέδιο δηλαδή πολέμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε όλο τον πλανήτη, καθώς και η λεγόμενη Rapid Deployment Capacity, δηλαδή η δύναμη άμεσης ανάπτυξης, με άλλα λόγια ο νέος Ευρωστρατός με 5.000 δύναμη που θα διενεργεί διαρκείς, λέει, στρατιωτικές ασκήσεις με πρώτο επίκεντρο τον Ινδοειρηνικό, σε ανταγωνισμό με Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία, για να είναι έτοιμη να επεμβαίνει άμεσα και οπουδήποτε στην υδρόγειο για την υπεράσπιση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, οδηγώντας σε νέες εκατόμβες νεκρών, σε νέα κύματα προσφύγων. Να λοιπόν η μήτρα του προσφυγικού προβλήματος, που δεν είναι άλλο από τους υπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς, τα καπιταλιστικά συμφέροντα και ανταγωνισμούς στις πλάτες των λαών. Το ΚΚΕ, με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, ξεσκεπάζει τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό. Έγκαιρα ανέδειξε ότι δεν ήταν οι μεγάλες ροές που δήθεν εμπόδιζαν την ίδια και τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να έχουν ανθρώπινη, υποτίθεται, μεταχείριση στους πρόσφυγες και μετανάστες. Αντίθετα, η πείρα έδειξε ότι και με πολύ μικρότερες ροές η επιθετικότητα της πολιτικής, των μέτρων και μηχανισμών απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες κλιμακώνεται όλο και περισσότερο. Πιστήριο για αυτήν την κλιμάκωση αποτελεί και το λεγόμενο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που προωθείται όχι τελικά ως πακέτο, αλλά κομμάτι-κομμάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεδομένους και τους φοδρούς ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της. Αυτό το σύμφωνο προβλέπει 5 προτάσεις νομοθετικές, δηλαδή την πρόταση για τον κανονισμό διαλογής, την πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για τις διαδικασίες ασύλου, την τροποποιημένη πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού Eurodact για τη δακτυλοσκόπηση, την πρόταση νέου κανονισμού για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης και την πρόταση κανονισμού για την λεγόμενη κρίση και την ανωτέρα βία. Πρόκειται για ένα αντιδραστικό πακέτο
που περιορίζει δραστικά το δικαίωμα στο άσυλο, συρρυκνώνοντας την ίδια την έννοια του ασύλου και τώρα επιταχύνεται από την Κομισιόν και η εφαρμογή του στο όνομα τάχα των διδαγμάτων από το προσφυγικό δράμα στα σύνορα Πολωνίας-Λευκολωσίας. Ανάμεσα σε όσα αντιδραστικά προωθούνται στο σύμφωνο, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να τελειώνει με την εξατομικευμένη εξέταση του κάθε πρόσφυγα και να αναγνωρίζει ως πρόσφυγες μόνο όσους κατάγονται από περιοχές που αφαίρετα και μόνο αυτές θεωρεί ως πολεμικά πεδία. Ήδη κυβερνήσεις όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα θεωρούν ότι ο πρόσφυγας που διέρχεται πάνω από δύο χώρες χάνει την προσφυγική του ιδιότητα. Με όλες αυτές τις αντιδραστικές προϋποθέσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων απριόρι απορρίπτονται ως παράνομοι μετανάστες και με fast-track διαδικασίες οι αιτήσεις τους ξεσκαρτάρονται από την αρχή και απελάβνονται. Μάλιστα, η νέα γερμανική κυβέρνηση αναφέρει συγκεκριμένα ότι καλεί μάλιστα στις προγραμματικές της δηλώσεις ότι πηγαίνουμε σε μια επίθεση επαναπατρισμού, αναφερόμενη στις απελάσεις. Με λίγα λόγια, η συνθήκη της Γενέβης ενταφιάζεται. Με βάση αυτά τα απαράδεκτα κριτήρια, οι πρόσφυγες κλείνονται στις απαράδεκτες και απάνθρωπες υπερδομές φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκτισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με νατοϊκά πρότυπα, αντικαθιστώντας τα κολαστήρια τύπου Μόριας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μηχανισμοί καταστολής και απελάσεων την ίδια στιγμή πολλαπλασιάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2014 άλλωστε, που εντάθηκαν τα προσφυγικά κύματα, προτάσει την απάνθρωπη πολιτική και τις αποφάσεις της ως παράγοντα αποτροπής της μετανάστευσης. Πρώτα και κύρια, παραχωρούνται στη Frontex και το ΝΑΤΟ βασικά κυριαρχικά δικαιώματα, όπως η φύλαξη των συνόρων με την επίκληση του προσφυγικού και των λεγόμενων ευάλωτων συνόρων. Ακρογωνιαίοι λύθοι για την πολιτική των φυλακίσεων, των μαζικών απορρίψεων, αιτήσεων ασύλου, του εγκλωβισμού, των τυχών, της διαροπάλου απαγόρευσης κάθε δευτερογενούς λεγόμενης μετακίνησης από τις χώρες υποδοχής, των απελάσεων των λεγόμενων επιστροφών κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ο κανονισμός του Δουβλίνου, καθώς και το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Όσον αφορά τις επαναπροωθήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή προσφύγων και μεταναστών, προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά και αυτά δεν απαντιούνται με το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ της κυβέρνησης και του Frontex. Αποτελούν ένα ακόμα εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της, από τη στιγμή που βασική της πολιτική ευθύνης, όπως με θράσος την αναφέρει, είναι οι λεγόμενες επιστροφές. Τα πιστήρια που αποδεικνύουν ότι τα pushbacks, δηλαδή οι επαναπροωθήσεις, αποτελούν πρακτική της Frontex, έχουν δει πολλές φορές το φως της δημοσιότητας. Δεν χρειάζεται άλλωστε άλλες αποδείξεις, όταν ο ίδιος ο επικεφαλής της Frontex, Λετζερί, έχει δηλώσει πως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι υποχρεωμένα να διασώζουν μετανάστες και πρόσφυγες. Στο Ευρωκοινοβούλιο, μάλιστα, στείνονται διάφορες εξεταστικές επιτροπές, ομάδες εργασίας, με τη συνδρομή και ΜΚΟ, οι οποίες αξιώνουν την αναβάθμιση του ρόλου τους. Τέτοιες επιτροπές, στην ουσία, δήθεν διόρθωση της Frontex, η δράση της οποίας όλο και περισσότερο αναβαθμίζεται πολιτικά και στρατιωτικά, στην ουσία επιχειρούν να ξεπλύνουν και τη Frontex και να καλλιεργήσουν αυταπάτες ότι ένα αστυνομικο-στρατιωτικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτίθεται στα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, μπορεί τάχα να σεβαστεί τα δικαιώματά τους στη διάσωση και το άσυλο και να γίνει δήθεν ο προστάτης των προσφύγων. Πρόκειται για μια επιχείρηση εξαπάτησης. Άλλωστε, η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο ομολογεί ότι πραγματοποιεί το ελληνικό λιμενικό επαναπροωθήσεις, αλλά και ότι αυτό βασίζεται και σε ευρωνοσιακούς νόμους. Η δήλωση Μηταράκη, άλλωστε, δεν χωρά καμία αμφισβήτηση. Δεν επιτρέπουμε, λέει, σε μια βάρκα να εισέλθει παράνομα στα ευρωπαϊκά χωρικά έδατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο η παρουσία του λιμενικού σε εκείνο το σημείο και η άμεση ενημέρωση των τουρκικών λιμενικών αρχών αρκεί. Μπορεί να αργήσουν, λέει, κάποιες ώρες, αλλά τελικά θα έρθουν να τους μαζέψουν. Από εκεί και πέρα, συνεχίζει, θέλω να τονίσω ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία
καθώς υπάρχουν κανόνες για την ασφάλεια των συνόρων, δίνει απόλυτα το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να αποτρέπουν παράνομες εισόδους στα χωρικά έδατα, καταλήγει ο κύριος Μηταράκης. Στο ίδιο λοιπόν κατασταλτικό πλαίσιο ανήκουν επίσης και οι δακτυλοσκοπήσεις, το ευρωνοσιακό φακέλωμα, η δέσμευση των προσωπικών δεδομένων, ο χαφιεδισμός μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όσοι τέλος καταφέρουν να πάρουν άσυλο ή στο όνομα των νόμιμων οδών μετανάστευσης λάβουν τη λεγόμενη μπλε κάρτα αναγνώρισης των προτιμητέων από τα μονοπόλια δεξιοτήτων τους, τότε τους περιμένει η γαλέρα με τα ολιγόμενα συμβόλαια και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβάλλει ως πρότυπο τη διαρκή κινητικότητα για το ευέλικτο αυτό φθηνό εργατικό δυναμικό, τόσο όσο και έτσι όπως έχουν ανάγκη οι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί όμιλοι. Άλλωστε, σύμφωνα με έκθεση που εκδίθηκε αυτή την εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο για την πολιτική και την ομοθεσία της λεγόμενης νόμιμης μετανάστευσης, αναφέρεται ότι έχουν κάνει και υπολογισμούς. 37,6 δις ευρώ εκτιμούν ότι είναι τα διαφύγοντα κέρδη ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω έλλειψης εργατικών χεριών. Μόλις προχθές ο Έλληνας Επίτροπος Σχοινάς ομολόγησε ότι η νόμιμη, λέει, μετανάστευση είναι το κλειδί για την οικονομική ανάκαμψή μας. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, οι υπαρκτές αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα σε μπλοκ χωρών για το μείγμα διαχείρισης δεν έχουν αντικείμενο τα συμφέροντα των προσφύγων και των μεταναστών. Τόσο το μπλοκ που ζητά μηδενική ανοχή, όσο και αυτό εκείνων που ζητούν δήθεν περισσότερη αλληλεγγύη, έχουν νομιμοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια τόσο τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όσο και το κανονισμό του Δουβλίνου. Αποδέχονται μάλιστα ως βάση για συζήτηση το νέο σύμφωνο και διαφωνούν μόνο στα επιμέρους. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι το νέο σύμφωνο δεν μιλάει καν για διαμοιρασμό προσφύγων, αλλά προβλέπει τον διαμοιρασμό των μέσων και των μηχανισμών καταστολής, τη συνδρομής δηλαδή κάθε χώρας στη θωράκιση της Frontex απέναντι στον εχθρό πρόσφυγα και μετανάστη. Έτσι, με τέτοιες αποφάσεις, ακόμα και οι κυβερνήσεις της Πολωνίας ή και της Ουγγαρίας, συνολικά το χώρο το Visa, Grand και άλλες, με τη διάθεση συνοριοφυλάκων τους στη Frontex, πλέον θεωρούνται ακόμα και ως αλληλέγγυες, αφού τροφοδοτούν άλλες χώρες με πρόσθετες δυνάμεις κρούσης σε βάρος των προσφύγων. Όσο για την πλευρά των σοσιαλδημοκρατών οπορτουνιστών όπως αυτές της ΓΚΕ, των λεγόμενων κοσμοπολίτικων δυνάμεων που μαζί με ΜΚΟ εμφανίζονται τάχα ευαίσθητες για τους πρόσφυγες, απέδειξαν την ευαισθησία τους ως κυβερνήσεις π.χ. στην Ελλάδα στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ με τις απάνθρωπες συνθήκες στα κέντρα υποδοχής ή στις ακτές της Ισπανίας με το πώς υποδέχθηκαν με άγριο ξύλο μαροκινούς και σαχαριανούς μετανάστες που επιχείρησαν να φτάσουν στα σύνορα. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που από τα δικά τους χέρια υπογράφηκαν και υλοποιήθηκαν η απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ο αντιδραστικός κανονισμός του Δουβλίνου, που να σημειώσουμε και το ΠΑΣΟΚ είχε περάσει εγκρίνει και ψηφίσει. Οι απατηλές ευχές τους για δίθεν διόρθωση και εξανθρωπισμό του συμφώνου είναι μέρος του παιχνιδιού για να περάσει τελικά αυτό. Οι ΜΚΟ, στις οποίες πίνουν νερό στο όνομά τους, με βάση το νέο σύμφωνο αναβαθμίζονται σε επίσημους συμβούλους και επιτηρητές υλοποίησής του, όπως έγινε πρόσφατα και με το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο. Μέγιστη λοιπόν υποκρισία το κάλπικο δίπολο προοδευτική από τη μια, συντηρητική από την άλλη. Κοινή είναι η αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία και με τις αντιθέσεις τους όλες οι κυβερνήσεις συγκλίνουν. Αυτήν πρέπει οι λαοί σήμερα να στοχεύσουν και με την πάλη τους να την ανατρέψουν, να καταργήσουν το καθεστώς της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης για να εξαλειφθούν οι όροι και οι αιτίες που γεννούν τους υπεριαλιστικούς πολέμους και οδηγούν στον ξεριζωμό τους λαούς.